Αίσθηση έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η είδηση ότι η θανατοπινή της πέθανε 2 ώρες μετά την ένεση που του χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του. Ο τρόπος με τον οποίο πέθανε ο Τζόζεφ Γουντ στις φυλακές της Αριζόνα έφερε στο προσκήνιο τη μακροχρόνια διαμάχη στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προέλευση του κοκτέιλ φαρμάκων που χρησιμοποιείται για τις εκτελέσεις. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό γιατί διήρκεσε πολύ περισσότερο από όσο περιμέναμε. Κοιτούσαμε ο ένας τον άλλον, τους συνηγόρους αλλά και τους αυτόπτες μάρτυρες. Υπήρχε μια διάχυτη νευρικότητα και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Γουντς καταδικάστηκε σε θάνατο το 1989 για τη δολοφονία της πρώην φίλης του και του πατέρα της. Οι συγγενείς των θυμάτων πάντως θεωρούν πως η συζήτηση γύρω από τις συνθήκες θανάτου στιγερών δολοφόνων είναι υπερβολικές. Νομίζω πως η κουβέντα γύρω από τα φάρμακα που χορηγούνται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δυσανάλογη με την ουσία της συζήτησης. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένας στιγερός εγκληματίας και εμείς ασχολούμαστε με το πώς ένιωθε. Αναρωτιέμαι γιατί δεν τον πυροβολήσαμε. Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Γουντς είχαν καταθέσει προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο επικαλούμενη αντισυντεγματικότητα στην εκτέλεση εξαιτίας του πέπλου μυστηρίου που καλύπτει τη σύνθεση της θανατηφόρου ένεσης.